Γιώργος Χαρίτσης στην υπέγραψε τη Δευτέρα τα 50 εκατομμύρια για τα ψηφιακά μέτρα στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Πρακτικά για τους επιχειρηματίες ισχύουν, τις επιχειρήσεις, τι σημαίνει αυτό? Ο κύριος Χαρίτσης, όπως είχε υποσχεθεί, υπέγραψε το ΦΕΚ για για να βγουν οι προσκλήσεις για τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Να θυμίσουμε ότι είναι 25 εκατομμύρια ευρώ για το Βόρειο και 25 εκατομμύρια ευρώ για το Νότιο Αιγαίο. Πρακτικά αυτό που σημαίνει είναι ότι θα κληθούν οι φορείς, δηλαδή και παραγωγικοί φορείς, όπως είναι το επιμελητήριο δηλαδή, αλλά και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, να στείλουν τεχνικά δελτία στο Υπουργείο για να ενταχθούν οι πρώτες δράσεις από τα ειδικά αναπτυξιακά, πιθανότατα μέσα στο 2017. Ελπίζουμε δηλαδή μέσα στο 2017. Ακόμα δεν έχουμε δει το ΦΕΚ, δεν μας έχει σταλεί ούτε και τη μορφή του τεχνικού δελτίου. Όμως, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, κατά τη συνάντησή μας, είδαμε ένα προσχέδιο τεχνικού δελτίου και φάνηκε ότι αυτό πράγματι είναι απλό και δεν είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο, ώστε να καθυστερήσει η διαδικασία της υποβολής προτάσεων και της ένταξης έργων. Ποιο αναλυτικά μπορούμε να ξέρουμε ότι θα περιλαμβάνει? Δηλαδή, εντάξει, το επιμελητήριο θα κάνει προτάσεις, υποτίθεται ο Δήμος. Αυτό που συμφωνήθηκε με τον κύριο Χαρίτση είναι ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί. Δεν θα υπάρχουν λοιπόν στεγανά. Θα μπορεί ουσιαστικά να μπει οτιδήποτε. Με ίσως να πει κανείς τον περιορισμό, να μην μπουν δράσεις που εύκολα θα μπορούσαν να μπουν σε άλλου είδους προγράμματα που κυκλοφορούν. Οπότε με ευρύ πνεύμα θα δει το Υπουργείο τις ανάγκες του νησιού. Και από τη στιγμή που θα υπάρχει και σύμπνοια των φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και παραγωγικών φορέων, ότι αυτή ιεραρχικά είναι η ανάγκη μας, το Υπουργείο έχει αποφασίσει να εντάξει τέτοιου είδους δράσεις. Στο ΦΕΚ αυτά θα περιγράφονται, έτσι γίνεται στα ΦΕΚ συνήθως, ή? Στο ΦΕΚ θα περιγράφεται η διαδικασία. Δεν θα λέει δηλαδή τι είδους δράσεις μπορούμε να εντάξουμε, θα περιγράφεται η διαδικασία. Το επιμελητήριο, παραδείγματος χάρη, θα κάνει το επόμενο διάστημα κάποιο διοικητικό συμβούλιο για να συζητήσει το τι θα προτάξει. Έχουν πέσει πολλές προτάσεις στο τραπέζι. Μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, δηλαδή να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας οι οποίες θέλουν να πάνε σε κάποια έκθεση και είναι πάρα πολύ ακριβό αυτό, ειδικά για εκθέσεις που διεθνούς φήμης όπως είναι η Ανούγκα και άλλες, η ΙΤΕΜΠΕ. Επίσης, μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε επιχειρηματικές αποστολές αλλά και press trips, δηλαδή να έρθουν εδώ δημοσιογράφοι από διάφορα μέρη του κόσμου ώστε να γνωρίσουν το νησί μας και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν. Επίσης, υπάρχει μια ιδέα να εκδοθεί και σε ψηφιακή μορφή αλλά και σε έντυπη μορφή ένας επενδυτικός οδηγός για κάποιον στα αγγλικά, για κάποιον ξένο ο οποίος θέλει να επενδύσει στο νησί μας και πρέπει να γνωρίζει, θα είναι δηλαδή ένας οδικός χάρτης, πρέπει να γνωρίζει τα πάντα σχετικά με το περιβάλλον του νησιού, τις δυνατότητες που έχει, τις υποδομές, και είναι κάτι το οποίο και αυτό θα συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.